Πάμε τώρα να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, έτσι ιατρικό και στο κλίμα της εποχής, όπως καταλαβαίνετε, που ετοίμασε η ιατρική μας ρεπόρτερ Γιολάντα Ελευθεριάδου. Μιλάνε με την καθηγητή, με τον Κρήτονα Χριστιανόπουλο, καθηγητής ψυχιατρικής και παιδιατρικής κλινικής. Οπότε θα μας μεταφέρουν πώς αναλύουμε τη συμπεριφορά των παιδιών σε περίοδο καραντίνας, αλλά και πώς πρέπει να αντιδρούν οι γονείς στις διάφορες συμπεριφορές των παιδιών, αλλά και μεταξύ τους ως ζευγάρι. Όλα αυτά λοιπόν που μας καίνε για αυτή την περίοδο. Πάμε στη Γιολάντα μας. Παιδιά και γονείς το τελευταίο διάστημα έρχονται να αντιμετωπίσουν μια πρωτοφανή κατάσταση περιορισμού στο σπίτι. Οι ισορροπίες διαταράσσονται και αυτό αρκετές φορές μπορεί να φέρει πολλές συγκρούσεις. Με τον ψυχίατρο, παιδοψυχίατρο Κρήτον Χριστιανόπουλο θα συζητήσουμε όλα αυτά που μας απασχολούν σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε, αλλά και τρόπους που θα μας βοηθήσουν να βγούμε αλόβητοι από την πανδημία. Κύριε Χριστιανόπουλε, τι σημαίνει καταρχάς περιορισμός στο σπίτι για παιδιά και γονείς? Πώς διαταράσσεται η καθημερινότητα όλων μας πρακτικά και κυρίως σε ψυχολογικό επίπεδο? Καταρχάς ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας, κυρία Ελευθεριάδου. Αυτό το οποίο με ρωτάτε σημαίνει ότι μένουμε μέσα στο σπίτι και ότι βγαίνουμε μόνο να κάνουμε τα πράγματα που μας επιτρέπει το κράτος να κάνουμε. Στα παιδιά θα πούμε ότι συμβαίνει γιατί είναι ένα είδος πολύ δύσκολης γρίπης για τους μεγάλους, όχι τόσο για τα παιδιά, και ότι πρέπει τα παιδιά να είναι προσεκτικά για να προστατέψουν και τους μεγάλους. Ποιες ηλικίες είναι οι πιο ευαίσθητες? Ποιες είναι αυτές οι ηλικίες που συμφιλώνονται πιο δύσκολα με τη νέα κατάσταση του περιορισμού στο σπίτι? Πιο δύσκολα, κυρία Ελευθεριάδου, θα έλεγα ότι είναι οι έφηβοι, γιατί αυτοί θέλουν να κυκλοφορούν έξω, γιατί βγαίνοντας μακριά από την οικογένεια μπορούν να βρουν τον εαυτό τους και να ενηλικιωθούν. Οπότε είναι μια πολύ ασυνήθιστη κατάσταση για αυτούς. Οπωσδήποτε δεν είναι εύκολο και για τα πολύ μικρά παιδιά της προσχολικής ηλικίας, 2 ή 3 χρονών, 4, τα οποία είναι σε μια πολύ μεγάλη κινητικότητα για να ανακαλύψουν τον κόσμο. Οπότε και εκεί πέρα θα έχουμε δυσκολίες για να μπορέσουμε να τα απασχολήσουμε με επικοδομητικό τρόπο. Πώς εξηγούμε στα μικρά παιδιά τι είναι ο κορονοϊός? Αντιλαμβάνονται, γιατρέ, το πρόβλημα? Ασφαλώς και όχι, κυρία Ελευθεριάδου. Δεν νομίζω ότι τα περισσότερα παιδιά αντιλαμβάνονται. Εδώ εγώ δεν το κατάλαβα καλά και προσπαθώ να το σκάσω μερικές φορές από το σπίτι μου ακόμη. Μπορούμε να πούμε ότι είναι σαν ένα είδος σοβαρής γρίπης που αφορά όμως τα ηλικιωμένα άτομα και τα μεγάλα άτομα και όχι τα παιδιά. Κύριε Χριστιανόπουλε, πώς θα καταφέρουν οι γονείς αυτό το διάστημα να παραμένουν ήρεμοι, έτσι ώστε να μην επηρεάζονται και τα παιδιά? Καθόλου εύκολο. Μα καθόλου εύκολο. Καταρχάς, όπως είπα και στην αρχή, αλλάζουν όλες οι ισορροπίες. Οπότε εδώ πέρα θα αποδειχθεί εάν το ζευγάρι μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει και αν υπάρχει βοήθεια ανάμεσά τους. Τα παιδιά για ένα χρονικό διάστημα χάνουν το παιχνίδι με τους φίλους τους και συχνά γκρινιάζουν. Οι γονείς πώς πρέπει να αντιδράσουν? Για παράδειγμα, το να αγοράσουν ένα παιχνίδι ή να κάνουν τα χατήρια στα παιδιά, είναι αυτό σωστή συμπεριφορά? Όχι, κυρία Ελευθεριάδου, δεν θεωρώ ότι είναι σωστή συμπεριφορά. Πιστεύω ότι πρέπει να κρατηθεί όσο γίνεται η ρουτίνα του σπιτιού. Τι είδους δραστηριότητες μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι μαζί με τα παιδιά μας που να είναι επικοδομητικές και να μας προσφέρουν γαλήνη και ηρεμία? Για γαλήνη και ηρεμία δεν ξέρω τόσο πολύ. Ίσως αυτός ο χρόνος να είναι πολύ σημαντικός, γιατί θα μας δώσει την ευκαιρία κάποιες φορές να μιλήσουμε για 2 ολόκληρες ώρες με το παιδί μας ή με το μεγαλύτερο παιδί μας και να πούμε ακόμη πράγματα από την οικογενειακή ιστορία, για τη γιαγιά του, για τον παππού του, για τις δουλειές του, ώστε να πάει πίσω ένα ολόκληρο οικογενειακό ιστορικό το οποίο θα πλουτίσει το παιδί και θα ξέρει ότι κουβαλάει πίσω του μία ολόκληρη ιστορία. Υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν κάποια ψυχολογικά τραύματα σε παιδιά ή και στους γονείς λόγω του πανικού ή του εγκλωβισμού στο σπίτι? Τα παιδιά είναι πολύ πιο ανθεκτικά από ό,τι πιστεύουμε. Επανέρχομαι ότι το σημαντικό για μένα είναι οι γονείς.
Αυτοί πρέπει να μπορούν να κρατάνε τα γένια σωστά και να κρατάνε την ψυχραιμία τους. Εγώ θα ανησυχούσα περισσότερο εάν οι γονείς είναι σε πανικό, εάν οι γονείς επαναφέρουν συνέχεια τα ίδια πράγματα ή εάν κάποιος γονιός πέσει σε κατάθλιψη επειδή είχε μια ευαισθησία. Αλλάζουμε από αυτό το οποίο ήμασταν προηγουμένως, δηλαδή δεν θέλουμε να βλέπουμε τους φίλους μας, δεν κοιμόμαστε καλά, ξυπνάμε νωρίς, αισθανόμαστε κουρασμένοι, μια σειρά από τέτοιου τύπου συμπτώματα, αλλά εγώ δεν θα ανησυχούσα για τα παιδιά. Τα παιδιά δεν παθαίνουν τέτοια πράγματα εύκολα. Οι καιρικές συνθήκες της χώρας μας, ο καλός καιρός που έχουμε στην Ελλάδα μας, μας βοηθάει ή μας δυσκολεύει γιατί πρέπει να μείνουμε σπίτι? Ευτυχώς που ζούμε στην Ελλάδα, κυρία Ελευθεριάδου. Όταν βγήκε ο ήλιος, βγήκα στον μπαλκόνι μου και αισθάνθηκα άλλος άνθρωπος. Και νομίζω ότι περισσότερος κόσμος κάπως έτσι αισθάνθηκε. Αλλά αυτή είναι και η δυσκολία επίσης. Γιατί ναι, μεν φτιάχνει η διάθεσή μας, αλλά θέλουμε να βγούμε και έξω. Οπότε αυτό είναι το εμπόδιο. Όλα αυτά που βιώνουμε, κύριε Χριστιανόπουλε, όταν περάσουν, θα μας αφήσουν κάποια θετικά στοιχεία? Δεν μπορούμε να είμαστε ίδιοι όπως πριν. Πολλοί από εμάς περνάμε τη ζωή μας με ένα μηχανιστικό τρόπο, χωρίς να σκεφτόμαστε τι νόημα έχει η ζωή μου, τι θέλω πραγματικά να κάνω, με ποιον θέλω να είμαι. Αναγκαστικά μέσα από αυτή τη δοκιμασία θα δώσουμε απάντηση σε κάποια από αυτά τα ερωτήματα. Δεν γλιτώνουμε. Είμαστε αναγκασμένοι να δώσουμε απάντηση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Ελευθεριάδου, και ευχαριστώ και το κοινό που μας ακούει. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα θέματα και όλα όσα σκεφτόμαστε. Εντάξει, πρέπει να βλέπουμε και τέτοια θέματα, παιδιά, για να μπορούμε να δούμε και πώς θα αντιλέρουμε όλη αυτή την καινούργια πραγματικότητα. Και επειδή είναι και πολλές μέρες ακόμα μπροστά και πολλές εβδομάδες, καλό είναι να έχουμε προετοιμαστεί και ψυχολογικά για όλο αυτό που έρχεται. Σωστά.